Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η εκπομπή Πολίτες και Ενημέρωση είναι και πάλι μαζί σας. Εδώ σταθερά έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τελευταία εβδομάδα πρώτων αυτοδιοικητικών εκλογών. Και βέβαια κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα σχεδόν, παρουσιάζουμε υποψήφιους δημάρχους κυρίως. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Σταύρο Σκεύο, υποψήφιο δήμαρχο Γαλατσίου, με την δημοτική κίνηση Εργατική Αντεπίθεση, τον οποίο και καλωσορίζω και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεύο. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ωραία, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με τον κλασικό τρόπο όπως το έχουμε καθιερώσει εδώ στην εκπομπή, κύριε Σκεύο. Επειδή μας βλέπουν πάρα πολλοί φίλοι, είτε εκτός περιοχής είτε εντός, να το πω, και ίσως κάποιοι δεν ξέρουν κάποια περισσότερα στοιχεία για εσάς. Θα ήθελα εν είδη από το βιογραφικού μικρού σημειώματος να μας πείτε δύο λόγια για εσάς. Ναι, πολύ σύντομα, γιατί εμείς δεν εστιάζουμε τόσο πολύ στο πρόσωπο του υποψηφίου επικεφαλής, αλλά στις πολιτικές τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε. Εγώ είμαι 47 χρονών, εργάζομαι εδώ και πάνω από 20 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, το μεγαλύτερο μέρος στις τηλεπικοινωνίες, όπου είχα ασχοληθεί και ενεργά με την οργάνωση σωματείων, τα οποία διεξήγαγαν και αρκετούς αγώνες, δηλαδή έχω και μία πορεία έτσι σε έναν συνδικαλισμό αγωνιστικό, δημοκρατικό, μαζί με τους συναδέλφους, μέσα στους χώρους εργασίας και ούτω καθεξής. Εδώ στο Γαλάτσι παρακολουθώ τα πράγματα από το 2010, οπότε και το ψηφοδέλτιό μας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές. Θα πούμε και παρακάτω έτσι αρκετά πράγματα. Το ενδιαφέρον μας έχει να κάνει κυρίως με μια πολιτική τοποθέτηση, και βέβαια θα εξηγήσουμε τι εννοούμε, όχι αφηρημένα και με λόγια. Μιας και θεωρούμε ότι τα προβλήματα και σε επίπεδο τοπικό και σε αυτό που ονομάζεται αυτοδιοίκηση συνδέονται άρρηκτα με τις κεντρικές πολιτικές οι οποίες ασκούνται. Αυτό που τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να λέμε μνημόνια, ιδιωτικοποίησης και ούτω καθεξής. Και με αυτή την έννοια η προσπάθειά μας, η παρουσία μας, ο αγώνας μας εδώ, και να κλείσω έτσι με αυτό, το θεωρούμε ένα κομμάτι της ευρύτερης πάλης, του ευρύτερου αγώνα των εργαζομένων και της νεολαίας, του εργατικού κινήματος και των λαϊκών αγώνων, για το οποίο προσπαθούμε να παρουσιάσουμε και ένα πρόγραμμα και τις θέσεις μας εδώ στο Δήμο Γαλάτσιου. Μάλιστα, λοιπόν. Στο Γαλάτσι επικεντρώνεται η προσοχή μας, εφόσον είστε και υποψήφιος Δήμαρχος Γαλατσίου. Θα ήθελα, κύριε Σκεύο, πέρα από τα εμπειρία σας από το 10, όπως λέτε, που κατέρχεστε εδώ στα δημοτικά πράγματα της πόλης, στη σημερινή κατάσταση, αν κάποιος φίλος γνωστός ερχόταν εδώ στο Γαλάτσι και σας έλεγε, κύριε Σταύρο, τέλος πάντων, φίλος, ένας φίλος, θέλω να μου πεις 5 πράγματα για το Γαλάτσι. Εγώ δεν το ξέρω, είμαι από τα νότια προάστια, ας πούμε, και θέλω να μου πεις τι γίνεται σήμερα στο Γαλάτσι. Ποια είναι η ζωή, πώς βιώνει τα πράγματα και σε σχέση, βέβαια, το λέω αυτό, όχι γενικά πώς ζούμε στο Γαλάτσι, έτσι, κύριε Σκεύο, σε σχέση με τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Ναι, δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Αναγκαστικά, δηλαδή, θα μιλήσουμε και για τα πεπραγμένα της διοίκησης της Δημαρχίας Μαρκόπουλου. Να πω βέβαια προκαταβολικά ότι 99,9 φορές στις 100 όλοι οι δήμαρχοι, όχι μόνο στο Γαλάτσι, που παρουσιάζουν τον εαυτό τους με έργο και με επιτυχίες, συνήθως αναφέρονται μόνο στα λεγόμενα τοπικά προβλήματα με μια εντελώς στενή και παραπλανητική έννοια, δηλαδή κάποια ασφαλτόστρωση, καθαριότητα, όχι ότι είναι ασήμαντα αυτά, αλλά να μην τα βλέπουμε επιμέρους και αποκομμένα. Εμείς αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, και έτσι δηλαδή θα αναφερθώ και στα πεπραγμένα που είπατε, δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τοπικά με την τελείως στενή έννοια ότι δήθεν δηλαδή στέκουν εξέχωρα από τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, του εισοδήματος που απασχολούν ευρύτερα τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και τους νέους. Να το φέρουμε αυτό λίγο πιο συγκεκριμένα εδώ πέρα στο Γαλάτσι. Ξεκινάει ο συνδυασμός Γαλάτσι-αυτοδιοίκηση για τον άνθρωπο με τον υποψήφιο δήμαρχο τον Μαρκόπουλο. Λέει ότι είχε υποσχεθεί έργα 6 εκατομμυρίων και εκτέλεσε 43 εκατομμύρια, επομένως αυτό είναι τεκμήριο επιτυχίας. Εμείς λέμε θα έπρεπε να δούμε μία προς μία αυτές τις συμβάσεις και αυτά τα έργα, για να δούμε πώς αυτό το οποίο συζητιέται σε όλη την Ελλάδα, δημόσιο χρήμα, διαρρέει σε βάρος των πολιτών, σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας προς τους εργολάβους. Για παράδειγμα,
Είναι χτυπητό την ίδια στιγμή που δίνεται ένα πολύ μικρό ποσό, αν θυμάμαι καλά το νούμερο είναι της τάξης των 200.000 από το Υπουργείο Παιδείας, για τον προϋπολογισμό μιας μίζερης συντήρησης και κουτσουρεμένης λειτουργίας των εξόδων δηλαδή των σχολείων. Την ίδια στιγμή έχει έρθει στην επιφάνεια και συζητιέται δηλαδή και αυτές τις μέρες που κάνουμε και εμείς την προεκλογική μας καμπάνια, το πολύ σημαντικό και μεγάλο ποσό που δίνεται για μια ανακαίνιση, σωστή βέβαια, που πρέπει να γίνει στη Ζαΐρα, το οποίο έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Γιατί αυτό το ποσό, γιατί χωρίς μια παραπάνω έκπτωση από αυτή που προβλέπει ο νόμος και στο τέλος του λογαριασμού, αν και το τελικό σχέδιο αφορά, ας πούμε, κάτι πραγματικά σε σχέση με το χαρακτήρα αυτού του έργου ή αφορά μια, να το πω έτσι, γαλατσιώτικη εκδοχή ενός μεγάλου μόλ. Αυτό είναι έτσι ένα χτυπητό παράδειγμα για να προβάλλουμε την ευκαιρία, δηλαδή μια δική μας θέση. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή την εξίμνηση της λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, η οποία επικρατεί λίγο πολύ από όλους τους δημάρχους που υποστηρίζονται από τις επίσημες δυνάμεις και βέβαια στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Λέμε αντίθετα ότι αυτά τα έργα πρέπει να γίνονται από δημόσιες και δημοτικές τεχνικές υπηρεσίες και γενικά να επικρατήσει στη δημόσια συζήτηση μία λογική και μία πολιτική. Φυσικά δεν θα πέσει από τον ουρανό, θα την επιβάλλουν οι εργαζόμενοι και οι νεολαία με τους αγώνες τους, δημόσιων και παραγωγικών κοινοφελών επενδύσεων. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που δείχνει ότι αν δεν γίνουν αυτά, λείπουν και πάντα θα λείπουν λεφτά για να καταργήσουμε, για παράδειγμα, και στο Δήμο και ευρύτερα τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και κάθε συμμετοχή και κάθε επιβάρυνση δηλαδή που πληρώνουν οι δημότες για τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Να μείνω σε αυτό σαν ένα πρώτο παράδειγμα για να συνεχιστεί και η κουβέντα, θέλοντας ίσως να μου ρωτήσετε. Μια και αναφέρατε τη Ζαΐρα και πρόσφατα ξεκίνησαν οι εργασίες, τέλος πάντων έτσι έχει πει η Δημοτική Αρχή. Είδαμε βέβαια τα μπέλα εκεί που λέει ότι περιφέρεια. Είναι ένα έργο της περιφέρειας κατά βάση, αλλά αυτό δεν ακυρώνει αυτά όσα είπατε. Απλά είσαι εξορισμού αντίθετος, κύριε Σκεύος, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όποια μορφή και αν έχει. Γιατί αν είναι παγαθό του κοινωνικού συνόλου, μήπως δαιμονοποιούμε κάποια πράγματα και χάνουμε στο τέλος κάτι που θα ήταν ωφέλιμο για τον απλό πολίτη. Το βάζω σαν προβληματισμό. Τώρα, αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και όλο το χρόνο και κάπου ξεφύγει. Όμως δεν θέλω να υπεκφύγω. Ναι, εμάς ο συνδυασμός μας εντάσσεται σε έναν ευρύτερο χώρο έτσι μιας αριστεράς αγωνιστικής και αντικαπιταλιστικής, για να δώσω και ένα στίγμα ιδεολογικό-πολιτικό. Νομίζω είναι χρήσιμο αυτό, γιατί είναι και μέρες που συζητιέται πολύ το θέμα της εικόνας στην πολιτική και είναι καλύτερα να συζητήσουμε για προγράμματα, για ιδεολογίες κτλ. Το θέμα δεν είναι μια αφηρημένη τοποθέτηση ναι ή όχι στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Μπορώ να πω ότι εμείς είμαστε σε γενικές γραμμές υπέρ της δημόσιας πολιτικής, των δημόσιων έργων, των δημόσιων δαπανών κτλ. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το οποίο έχει ονομαστεί ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα έχει γίνει η γενική ταμπέλα η οποία ντύνει όλες τις πολιτικές που εφαρμόζονται ενάντια στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Να πω με την ευκαιρία ένα άλλο παράδειγμα. Στο όνομα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας υπάρχει μία τρομακτική και επεκτηνούμενη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η οποία δεν είναι φυσικά άσχετη και με τον Δήμο Γαλατσίου, μιας και πρόσφατα, για παράδειγμα, το τελευταίο παράδειγμα που θυμάμαι, οι εργαζόμενοι οι οποίοι προσλήφθηκαν σαν καλλιτεχνικό προσωπικό έχουν συμβάσεις δεκάμηνες. Ανακοινώθηκαν το Σεπτέμβριο αυτές οι προσλήψεις. Αυτό είναι μια πολύ μικρή ψηφίδα σε ένα τεράστιο ψηφιδωτό που λέγεται ελαστικοποίηση και διάλυση των εργασιακών σχέσεων, που γίνεται στο όνομα της επιχειρηματικότητας, ιδιωτικής πρωτοβουλίας κτλ. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Και θα έλεγα ότι αυτό απουσιάζει δραματικά και από τη δημόσια συζήτηση και στο Δήμο μας και αλλού, είναι το εξής. Έχουμε τα τελευταία χρόνια μία σωρία παρεμβάσεων, επί σχεδόν κοντεύει μία δεκαετία, αντιδημοκρατικών και αντιλαϊκών στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή οι νόμοι Καλλικράτης, Κλισθένης και ο πρόσφατος σχετικά νόμος Βορύδη, που τι έχουν κάνει. Επιτρέπουν την ανάδειξη δημοτικής αρχής με 43% συν 1 να καταλάβει το 60% των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα το κρατούμενο.
διορίζουν την πλειοψηφία στις πιο κρίσιμες επιτροπές όπου έχουν ανατεθεί όλες οι αποφάσεις. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά ακόμα και ο έλεγχος ενός δημοτικού συμβουλίου να καθίσταται λίγο διακοσμητικός. Και στο όνομα της λεγόμενης δημοσιονομικής πειθαρχίας και τα λοιπά, τα γνωστά μνημόνια δηλαδή, τώρα για να μην παίζουμε τις λέξεις, τα οποία συμπληρώνουν αυτά τα δόγματα της επιχειρηματικότητας, ιδιωτικής πρωτοβουλίας κτλ., οι Δήμοι έχουν υποστεί όλα τα τελευταία χρόνια μία κάθετη μείωση της χρηματοδότησης για τις λειτουργικές τους δαπάνες κατά 60%. Αυτό είναι δηλαδή το ζήτημα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε και νομίζουμε ότι διαπερνά όλα τα ζητήματα που είναι και τοπικά, αλλά είναι και συνολικά από αυτή την άποψη. Ελπίζω να έδωσα και μια σχετική απάντηση δηλαδή στο ερώτημα. Να δούμε λίγο την καθημερινότητα. Γιατί πολύ σωστά το είπατε και εσείς, δεν την παραβλέπουμε, έτσι, πιάνουμε και ένα μεγάλο, αλλά επειδή θέλω να επικεντρώσουμε και λίγο και εδώ στο Δήμο. Πάμε όμως για την καθαριότητα. Φαντάζομαι είσαστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή μιας πρόσμιξης σε κάθε Δήμο, δεν νομίζω και μόνο στο Γαλάτσι. Αλλά πέρα από αυτό, στο Γαλάτσι έχουμε καθαριότητα. Γιατί εδώ δεν συμβαίνει, εδώ είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Γαλατσίου οι οποίοι φροντίζουν για την καθαριότητά μας. Και άρα θα μπορούμε να κρίνουμε και... Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σε ένα επίπεδο μέτριο, να το πω έτσι. Φυσικά αυτό δεν εξαρτάται από τους εργαζόμενους. Καλά, όχι, σίγουρα. Ναι. Έτσι, εξαρτάται από μια συνολική διαχείριση. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα δούμε λίγο με έναν ορίζοντα πιο απλωτό. Να εξηγήσω λίγο τι εννοώ. Εάν σήμερα αυτό το επίπεδο μισοικανοποιεί άλλους λίγο, άλλους πολύ της καθαριότητας, πρέπει να το συνδέσουμε με τη μεγάλη απειλή που συνιστά η είσοδος ιδιωτών στην αποκομιδή απορριμμάτων. Mm-hmm. Εδώ δεν χρειάζεται το Γαλάτσι να είναι ο πρώτος δήμος ή ο δέκατος δήμος που θα γίνει, μπορεί να είναι ο 300ος. Αλλά το πρόβλημα αυτό θα επιφέρει μια τεράστια επιβάρυνση ή στο όνομα του να έχουμε μια καθαρή πόλη θα πρέπει να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν παντού. Δεύτερο, το μετρό, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι ένα έργο απαραίτητο και σε όλες τις γειτονιές το καλοδέχεται ο κόσμος και είναι φυσιολογικό να διευκολύνει τις μετακινήσεις του. Ναι, αυτό όμως ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο, δηλαδή τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό, τι θα γίνει από την άποψη, ας πούμε, της ποιότητας ζωής, της καθαριότητας και από αυτή την άποψη. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά απαιτούν κάποιες ευρύτερες προσεγγίσεις και ευρύτερες λύσεις. Εμείς αυτό θα το ονομάζαμε έναν δημοκρατικό σχεδιασμό ορισμένων επιλογών που να είναι και από τα κάτω με τη συμμετοχή των εργαζομένων και της νεολαίας. Πιστεύω δηλαδή ότι εδώ έχουμε να ακομίσουμε και να πούμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή την ανάγκη να βγουν μπροστά οι πολίτες και με συνελεύσεις αποφασιστικού χαρακτήρα και να συμμετέχουν στα πεπραγμένα αντί να παρακολουθούν απλά έναν απολογισμό κάθε 4 ή 5 χρόνια στις εκλογές, αλλά επίσης να υπάρχει και ένας χαρακτήρας διεκδικητικός απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή δεν θα έβλεπα ίσα ίσα, δηλαδή θα θέλαμε πάρα πολύ να οργανώσουμε και κινητοποιήσεις οι οποίες να ζητάνε και με αυτόν τον τρόπο λύσεις απέναντι στα προβλήματα. Να βάλω και μία τελευταία διάσταση. Το πρόβλημα της καθαριότητας είναι ένα κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος, γιατί δεν ζούμε μόνο στο Δήμο του Γαλατσίου, ζούμε και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο οποίο η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται ραγδαία λόγω των περιβαλλοντικών καταστροφών οι οποίες έχουν πυκνώσει τα τελευταία χρόνια με τις πυρκαγιές και ποιος ξέρει τι άλλο τέτοιο. Εδώ, μία λογική που δεν εγκαταλείπει τα πάντα στο όνομα του τάδε Χ δημάρχου, ο οποίος είναι πολύ καπάτσος, και δεν το λέω αυτό ηρωνικά για καμία από τις παρατάξεις οι οποίες κατεβαίνουν, που δεν εγκαταλείπει τα πάντα στο όνομα του έτσι είναι τα πράγματα, με τα πλεονάσματα που δεν επιτρέπουν κοινωνικές δαπάνες ή με την ιδιωτική επιχειρηματικότητα που δεν επιτρέπει προσλήψεις μόνιμου και σταθερού προσωπικού. Αν δεν τα αμφισβητήσουμε όλα αυτά, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουμε κάποια στιγμή να πούμε ας πούμε ότι κρατήσαμε σε ένα καλό επίπεδο την χ καθαριότητα ή το χ επιμέρους πρόβλημα, αλλά θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, π.χ. από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων ή τέτοιες υποδομές που γίνονται έτσι δραματικά αναγκαίες, ας πούμε, στις εποχές που ζούμε.
Άλλωστε, για να κλείσω λίγο το κομμάτι αυτό, οι δημοτικές εκλογές έχουν αντικειμενικά σήμερα έναν πολιτικό χαρακτήρα, γιατί γίνονται στη σκιά αυτών των τεράστιων καταστροφών. Έτσι, που εμείς είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος παλεύει για να αναδείξει τις πολιτικές, τις νεοφιλελεύθερες που ασκούνται στην αυτοδιοίκηση και των περιφερειαχών μεγαλοδημάρχων, ας πούμε, κτλ., που είδαμε τα αποτελέσματά τους στη Θεσσαλία. Αυτό και που μάλιστα εδώ αποδεικνύει, ή μάλλον βλέπουμε τώρα, και αυτό είναι κάτι που το βλέπουν όλος ο κόσμος, έτσι, τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην καθημερινή ζωή μας πλέον. Γιατί τα πράγματα τώρα πια είναι, πρέπει να είμαστε πολύ πιο κοντά. Αν περιμένουμε από το κεντρικό κράτος, νομίζω καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Άρα η τοπική αυτοδιοίκηση από αυτές τις πλημμύρες, από αυτές τις καταστροφές, τις φωτιές του ένα και το άλλο, καταδεικνύεται ως ο καταδεικτικός παράγοντας. Άρα πρέπει, νομίζω, συμφωνείτε κι εσείς, ο κόσμος να αποφασίζει σωστά, γιατί για το δικό του μέλλον, έτσι δεν είναι, κύριε Σκύβου? Ναι, έτσι είναι. Ισχύει αυτό που λέτε, να αποφασίζει σωστά. Βέβαια, εντάξει, εδώ είναι μια τεράστια συζήτηση κάθε φορά τι είναι το σωστά. Εμείς με την ευκαιρία θέλουμε να προβάλλουμε και το εξής σημείο. Φυσικά στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, 8 Οκτωβρίου, ζητάμε και την ψήφο. Έτσι, δεν κατεβαίνουμε ζητώντας να μην ψηφιστούμε. Ωστόσο, θέλουμε να προβάλλουμε μία λογική ότι δεν υπάρχει μία σωτηρία μέσα από την ψήφο. Δηλαδή δεν θέλουμε, και γι' αυτό έχουμε κάνει και μία συνειδητή προσπάθεια, η καμπάνια μας να μην χαρακτηρίζεται τόσο πολύ από μία εικόνα ή από ένα πρόσωπο στην αφίσα ή στο λογότυπο και ούτω καθεξής. Η λύση δεν θα έρθει από κανέναν σωτήρα, από κανέναν μεσία. Ακόμα δεν είναι ένα θέμα να πούμε ότι, ξέρετε, ο Σκεύος ή οποιοδήποτε, έτσι, και θα πω μετά και για το ψηφοδέλτιό μας, ναι, τους αγωνιστές που το συναπαρτίζουν, θα είναι μαζί με το λαό, ας πούμε, στους αγώνες, σαν ένα στήριγμα κτλ., στην αδυναμία του. Όχι, δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος είναι να βγουν μπροστά οι εργαζόμενοι, να βγει μπροστά η νεολαία, να βγουν μπροστά τα λαϊκά στρώματα που φτωχοποιούνται. Να αποκτήσουν και να βάλουν μια φωνή που να διαπεράσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση το πρόβλημα της ανεργίας, της καταστολής, της ακρίβειας, η οποία είναι τρομακτική, και εδώ καλούμαστε από τις επίσημες δυνάμεις να ψηφίζουμε για μια αυτοδιοίκηση που στα ζητήματα αυτά να είναι απλώς θεατής ή μόνο να συμπληρώνει μια πολιτική έτσι κι αλλιώς ελεημοσύνης του κεντρικού κράτους με διάφορα πας, καλέθια. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές, το κοινωνικό παντοπολείο κτλ. Υπάρχουν σε όλους τους Δήμους. Ναι, δεν θέλω, κάτι γίνεται. Δεν θέλω, δε θέλω αυτά να τα λιδωρήσω, γιατί υπάρχει κόσμος που τα έχει ανάγκη και τα λοιπά. Αν υπάρχει άλλος τρόπος, εννοώ αυτό, λέω. Αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ουσιαστικά δεν διαφέρουν από αυτά που και συνολικά οι αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας προβάλλουν και προωθούν. Δηλαδή ότι stop στις ιδιωτικοποιήσεις. Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, προσλήψεις σταθερού προσωπικού και όχι διαρκής εργασιακή ομοιρία των συμβασιούχων, αυξήσεις στους μισθούς. Αυτές οι λύσεις υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν απλά με μία κάλπη, με μία ψήφο. Δεν υπάρχει ένας μεσίας, δεν υπάρχει ένας σωτήρας ή ένα αποκούμπι που αυτό θα τα φέρει. Εμείς αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε με τη συμμετοχή μας στις εκλογές. Είναι δηλαδή ένα κάλεσμα σε αγώνα η δικιά μας παρουσία στους αγώνες, οι οποίοι βέβαια σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση πιστεύουμε, να το πούμε και αυτό, ότι θα πρέπει και κάπου να κλωτσίσει αυτό το ασφικτικό πλαίσιο που έχει επιβληθεί από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Ανέφερα δηλαδή εντάχει μια σειρά από αντιδημοκρατικές και νεοφιλελεύθερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, γιατί αν δεν κλωτσίσεις αυτές τις παρεμβάσεις, αν δεν τις αμφισβητήσεις έμπρακτα, αν πας μόνο με το εγχειρίδιο που λέμε καμιά φορά και στη δουλειά, δεν μπορείς απλά να σπάσεις αυτό το πράγμα, και ας ακουστεί και καμία λέξη δηλαδή για την λιτότητα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, έτσι, για τις απευθείας αναθέσεις που, όπως γίνονται στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, σκάνδαλα κτλ. Μεγάλη πλήγη. Αναπαράγεται έτσι, η μεγάλη αρρώστια αναπαράγεται και σε τοπικό επίπεδο και ούτω καθεξής. Πέστε μου, ναι, να ολοκληρώσω, ναι, και, με ένα τελευταίο σημείο. Για παράδειγμα, βγήκε σε διαβούλευση, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία στις 26 Σεπτεμβρίου, ένα νομοσχέδιο, το οποίο δεν ξέρω η κατάληξή του ποια θα είναι. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι φορτώθηκαν πριν ένα μήνα περίπου το νέο αντεργατικό νόμο του Άδωνη Γεωργιάδη.
Τώρα βγαίνει ένα νομοσχέδιο που λέει καταργούνται 500 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στην αυτοδιοίκηση. Συνήθως πίσω από τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτά ζητήματα κρύβεται μια ανακατανομή χρημάτων, κονδυλίων, ρηγμένων και ευνοημένων εργολάβων, ημέτερων κτλ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να συζητάμε. Έτσι. Και αυτοί είναι οι λόγοι, συμφωνώ δηλαδή με αυτό που είπατε, που ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι νέοι ειδικά, δεν πρέπει να απέχουν, δεν πρέπει να σιωπούν. Γνωρίζουμε ότι στο σημερινό τοπίο είναι δύσκολο να βρουν κάτι που να τους εκφράζει. Εμείς λέμε με τη συμμετοχή μας ότι δεν πρέπει να το ψάξουν απλά, πρέπει να το φτιάξουν οι ίδιοι με τον αγώνα τους, και αυτή είναι και η δική μας παρουσία και η προσπάθεια. Η δική σας παρουσία λοιπόν, εργατική αντεπίδευση. Θέλω να μου πείτε λίγο για το ψηφοδέλτιο, να μου πείτε πόσα άτομα θα συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Ναι, είναι 35 υποψήφοι. Αν υπάρχει κάποιο κριτήριο βάσει του οποίου οι συνεργάτες σας ενταχθήκαν σε αυτό το ψηφοδέλτιο, και να κολλήσω και μια μικρή ερώτηση. Στο εργατική αντεπίθεση, μήπως απευθύνεστε στα κατώτατα λαϊκά στρώματα και ξεχνάτε λίγο τη μεσαία τάξη? Μήπως έπρεπε να είναι λίγο πιο. Μήπως σας περιορίζει ο τίτλος ή δίνετε λάθος εντύπωση, δεν ξέρω. Ναι. Το βάζω σαν προβληματισμό. Όχι, εντάξει, καλά κάνετε και το ρωτάτε. Ξαναλέω, οι δημοτικές εκλογές και οι δημοτικές εκλογές για μας δεν πρέπει να είναι τάχα μου ακοματικ και απολιτικ. Έτσι. Έχει, πιο, ναι. Πιο έχει πιο πάει πιο όλη η συζήτηση και ειδικά αυτές τις μέρες στην εικόνα, στο TikTok. Καλό είναι έτσι να ξαναθυμηθούμε λίγο μια συζήτηση για ιδεολογίες, για προγράμματα. Εγώ ανέφερα δηλαδή ότι έχουμε και ένα στίγμα στο χώρο μιας αριστεράς αγωνιστικής, αντικαπιταλιστικής κτλ. Το εργατική αντεπίθεση, για να ξεκινήσω από αυτό, έχει αυτή την έννοια. Δηλαδή προφανώς δεν αδιαφορούμε και θέλουμε να συζητήσουμε και να αγωνιστούμε μαζί με κάθε άνθρωπο ο οποίος ανήκει σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Σκοπεύουμε τις τελευταίες μέρες να περάσουμε με το κείμενό μας και να συζητήσουμε και από μαγαζιά της περιοχής, έτσι, από επαγγελματίες κτλ. Θέλουμε ωστόσο να δώσουμε το στίγμα ότι ναι, ο εργάτης, ο μισθωτός, ο άνεργος, ο φτωχός πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Δηλαδή, αν δεν φροντιστούν πρώτα τα προβλήματα και δεν έρθουν στην επιφάνεια οι αγώνες αυτών των στρωμάτων, δεν θα μπορέσει και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα να βρει το δρόμο του, να μπει σε μια τάξη, να πιάσουμε από κάπου, να συγγυρίζουμε αυτό το χάος των αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών που απλύνονται παντού. Στην ερώτησή σας λίγο για το ψηφοδέλτιο, το πρώτο κριτήριό μας είναι πολιτικό. Δηλαδή θέλουμε και έχουμε κινητοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι καταρχάς να έχουμε μια βαθιά συμφωνία πάνω στα βασικά αιτήματα τα οποία προβάλλουμε, τα οποία δεν είναι απλά σλόγγαν, αλλά θα έλεγα είναι και στόχοι πάλης. Δηλαδή ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις, για δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς συμμετοχές δίδακτρα, επιβαρύνσεις για τους δημότες κτλ. Ενάντια στην ελαστική εργασία, για προσλήψεις σταθερές και μόνιμες σε προσωπικό. Για να έρθει στην επιφάνεια ένα ευρύτερο πρόγραμμα και μια άλλη κουλτούρα, αν θέλετε, ενάντια στη φτηνή διασκέδαση που επικρατεί πολλές φορές και στα πρότυπά τα, στην οποία βέβαια δεν θα πούμε εμείς ότι είμαστε σοφοί και ξέρουμε ποιο είναι, αλλά θα τη διαμορφώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι νέοι με τη συμμετοχή τους, με την αγωνία τους κτλ. Για προγράμματα έτσι που να ενισχύουν το μαζικό και δωρεάν αθλητισμό, για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων, γιατί εδώ να πω έχει γίνει και λίγο της μόδας. Δεν υπενήσουμε κάτι εδώ για το Δήμο, αλλά είναι λίγο ευρύτερο. Έχει γίνει και λίγο της μόδας ότι εντάξει, δεν πειράζει και τα ναρκωτικά, υπάρχουν και τα μαλακά, καλά είναι. Μην είμαστε έτσι και πολύ αγγυλωμένοι, ας πούμε, σε παλιότερες αντιλήψεις κτλ. Πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να αποδειχτούν καταστροφικά για τους εργαζόμενους και την ΕΛΟΑ. Και βέβαια, ένα κριτήριό μας είναι και η στάση αυτών των συναγωνιστών στο ψηφοδέλτιο. Ότι, ξέρετε, θέλουν να συνδέσουν τα τοπικά προβλήματα με την πάλη ευρύτερα των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας. Δηλαδή τους ενδιαφέρει η φωνή εδώ στο Γαλάτσι να είναι και μια φωνή χτύπημα σε αυτό που νομίζω ευρύτερα υπάρχει μια οργή και μια αποστροφή στο επίσημο πολιτικό σκηνικό. Στο διατάφτα, στα πρόσωπα, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μην εστιάσουμε στην επικοινωνιακή εικόνα. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε γενικά να αποφύγουμε την έννοια, η φωτογραφία, το
το προσωπικό βίντεο ή το προσωπικό μήνυμα κτλ. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι ως επιτοπλίστων μισθωτοί και νέοι. Μισθωτοί οι οποίοι έχουν μια απορία λίγος πολύ, περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί με αυτή που περιέγραψα και εγώ για τον εαυτό μου αρχικά, δηλαδή πάλι μέσα στους χώρους εργασίας, με συμμετοχή στις γενικές απεργίες, με συμμετοχή στους αγώνες των εργαζομένων για όλα τα δικαιώματά τους. Νέοι άνθρωποι που ως επιτοπλίστων είναι δραστήριοι στους αγώνες ενάντια στην αστυνομική καταστολή, στις κινητοποίησεις ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και ευρύτερα στους αγώνες του φοιτητικού και νεολαιστικού κινήματος για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Γενικά ένας κόσμος ο οποίος όλα τα τελευταία 15 χρόνια σε αυτό που ονομάσαμε και δικαίως και συνεχίζεται αγώνας ενάντια στα μνημόνια ήταν, είναι και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να είναι παρόν. Αυτά νομίζω είναι τα κριτήρια τα οποία έχουμε προσπαθήσει να εφαρμόσουμε με μια, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ειλικρίνεια και τιμιότητα. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν δώσατε ένα περίγραμμα αυτών των οποίων κομίζετε ή τέλος πάντων το ιδεολογικό σας και πολιτικό στίγμα, εδώ στο τέλος θέλω να πείτε κύριε Σκεύο, εν όψη της κάλπης, την Κυριακή έχουμε την προσέλευση του κόσμου στην κάλπη. Εδώ αναγκαστικά η εικόνα και ο λόγος μετράει, άρα απευθυνόμενος προς τους ψηφοφόρους, μπορείτε να κλείσετε την κουμπί λέγοντας αυτά που θέλετε να πείτε. Εν όψη, επαναλαμβάνω, της Κυριακής, σαν τον τελευταίο λόγο. Πάρα πολύ σύντομα, απλά για να συμπληρώσουμε και την προηγούμενη παρουσίασή μας, πιστεύουμε ότι παρά τις μικρές μας δυνάμεις, έχουμε να συζητήσουμε και να αγωνιστούμε για κάτι πραγματικά διαφορετικό με μία άλλη λογική από τις παρατάξεις οι οποίες είναι παρούσες στις δημοτικές εκλογές εδώ στο Γαλάτσι. Ανέφερα ήδη για την παράταξη του μην δημάρχου, του Μαρκόπουλου. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μία διέξοδος με μια λογική εξοραϊσμού της εφαρμογής των μνημονίων όπως είναι στο συνδυασμό Γαλάτσι από κοινού. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται κάτι πολύ πιο αγωνιστικό και συγκεκριμένο από αφηρημένα λόγια περί αλλαγής σημείου προσώπων όπως είναι το στίγμα που καταρχήν έχει δώσει η αδέσμευτη κίνηση. Και νομίζουμε σε σχέση με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης ότι δεν αρκεί απλά μια παράθεση αιτημάτων, χρειάζεται να ξεφύγουμε από μια λογική που λέει απλά ψηφίστε μας για να διεκδικήσουμε εμείς σαν ως εκλογική, ως δημοτική αρχή, με συγχωρείτε. Για όλους αυτούς τους λόγους επιμένουμε στο ότι το θέμα δεν είναι να ψηφιστεί κάποιος ως εκπρόσωπος, ως σωτήρας ή με μια λογική διαμεσολάβησης και ανάθεσης. Η ψήφος πρέπει να έχει σαν ένα κριτήριο τη δική μας ενεργή συμμετοχή, τη δική μας ενότητα, τη δική μας οργάνωση από τα κάτω, με επιτροπές και συνελεύσεις, τη δική μας προσπάθεια να αναπτύξουμε αγώνες και διεκδικήσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά και ενάντια στις πολιτικές της νεοφιλελεύθερης που ασκούνται και από τη σημερινή κυβέρνηση και γενικά από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Και να αλλάξουμε τους συσχετισμούς σημαίνει να κάνουμε και μία νέα αρχή, στηριζόμενη ή βοηθώντας, αν θέλετε, δυνάμεις που έχουν ένα τελείως διαφορετικό στίγμα όπως προσπαθήσαμε να περιγράψουμε, ώστε να έρθει μπροστά μία πολιτική που αμφισβητεί ό,τι κινείται στο επίσημο πολιτικό σκηνικό, που προσπαθεί να σπάσει αυτό το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, των πλεονασμάτων που στερούν πόρους από τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και υποβαθμίζουν το βιωτικό επίπεδο, μία πολιτική που στο όνομα της επιχειρηματικότητας ή του δεν γίνεται αλλιώς, δεν υπάρχει εναλλακτική, αφήνει το περιβάλλον να καταστρέφεται με ανυπολόγιστες συνέπειες και στην οικονομία και στο βιωτικό επίπεδο, μία πολιτική η οποία παρακολουθεί σαν θεατή στην ακρίβεια να πηγαίνει χέρι-χέρι με τη δίδυμη όψη της, δηλαδή με τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Απέναντι σε όλα αυτά να προβάλλουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας ή ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης με πάλι για αύξηση των δημόσιων δαπανών, για λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, για σταθερές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όπως χρειάζεται
για προγράμματα οικοδόμησης και συνολικά του Δημοσίου και με ευθύνη των Δήμων, εργατικών και λαϊκών κατοικιών για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, για αυξήσεις στους μισθούς, όπου είναι και ένα θέμα και σε κάθε Δήμο να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε τους αγώνες των εργαζομένων για αυτό το πράγμα. Αυτά προσπαθεί να προτάξει το ψηφοδέλτιο της εργατικής αντεπίθεσης. Πιστεύουμε ότι έχουμε μία σύνθεση που διαφέρει ριζικά, δηλαδή έρχεται από τα κάτω, έχει αυτό το στοιχείο το εργατικό, το νεολαίστικο και το λαϊκό, το οποίο είναι και μία ουσιαστική ανανέωση σε ένα πολιτικό σκηνικό ή και σε ένα αυτοδιοικητικό σκηνικό, το οποίο οι εργαζόμενοι και οι νεολαία έχουν πάρα πολλούς λόγους αυτή τη στιγμή να μην εμπιστεύονται και να μην εκφράζονται. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Σκέφο, και σε εσάς και στους εργάτες σας. Αγώνες. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο κύριος Σκέφος και βέβαια έχει περάσει από καιρό στην αντεπίθεση. Τώρα από εκεί και πέρα απομένει η κάλπη να δώσει τα αποτελέσματά της όσον αφορά το συνδυασμό, τη δημοτική κίνηση, εργατική αντεπίθεση και για το καλό βέβαια των γαλατσιωτών της πόλης, εκεί όπου κάθε συνδυασμός αυτό θέλει, αυτό πρεσβεύει. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την παρουσίαση υποψηφίων. Ακολουθεί η κυρία Αγγέλικα Σαπουνά με το γαλάτσι από κοινού. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια χαρά.